Διπλήρη απελευθέρωση των τιμών των μη υποχρεωτικών συνταγογραφούμενων φαρμάκων, ανακοίνωσε εκπροσώπους του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξάνθος. Στη συνάντηση που είχαν την Τετάρτη, ο Υπουργός ενημέρωσε τους φαρμακοποιούς για τις τελικές διατάξεις που αφορούν τη φαρμακεία και οι οποίες έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για το κλείσιμο της αξιολόγησης, όπως για τα κίνητα που θα τους δοθούν για την πώληση γενοσύμων και για τη συμβολή τους στο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έτσι λοιπόν, πριν τον Ιούνιο του 2016, έγινε μια λίστα των ΓΕΔΙΦΑ, των Γενικής Χρήσης Μη Συνταγογραφούμενων ή Μη Αποζημιούμενων Φαρμάκων, τα οποία δόθηκαν, η λίστα αυτή δόθηκε στη βιομηχανία και ζητήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο να βγουν στην παραγωγή τα φάρμακα αυτά, τα οποία ήταν μικρής δοσολογίας δραστικής ουσίας, ούτως ώστε να μην υπάρχει επικινδυνότητα διακίνησής τους προς το κοινό. Φάρμακα τα οποία δεν είχαν παρενέργειες και στην ποσότητα δραστικής ουσίας που θα κυκλοφορούσαν δεν θα υπήρχε και πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. Τώρα ξαναρχόμαστε στο ίδιο θέμα και ο Υπουργός, ο κ. Ξανθός, είπε ότι αυτά που θα μπουν στα σούπερ μάρκετ είναι τα ΓΕΔΙΦΑ, τα γενικής χρήσεως, ένα παράρτημα 250 φαρμάκων από το σύνολο των 1.700 μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Όσον αφορά τα γενώσιμα. Τώρα που συνεχώς αυξάνεται η παραγωγή γενώσιμων και στη χώρα μας και ελπίζω να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, θα κυκλοφορούν περισσότερα γενώσιμα, άρα θα προσπαθήσουμε πάλι όλοι να προωθήσουμε τα γενώσιμα και ο Υπουργός είπε ότι θα δώσει και ένα κίνητρο στα φαρμακεία που θα αυξήσουν το τζίρο των γενώσιμων, κάποιο οικονομικό κίνητρο προκειμένου να προωθηθούν τα γενώσιμα, γιατί και αυτό είναι απέτηση των θεσμών. Σύμφωνα με τον κύριο Ξάνθο, τα φάρμακα γενικής διάθεσης, τα οποία μπορούν διατίθενται και εκτός φαρμακείων, δεν θα αυξηθούν ενώ πρόκειται να διαμορφωθεί δικλίδα ασφαλείας, έτσι ώστε να μην αυξηθούν οι τιμές των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων εν ώψη απελευθέρωσής τους. Ο κίνδυνος της ανεξέλεκτης αύξησης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, κατά το Υπουργείο Υγείας, θα αποτραπεί με την έκδοση χωριστού καταλόγου τιμών με ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης που διατίθεται υποχρεωτικά επί των συσκευασιών των προϊόντων, καθώς και με την είδηση παρατηρητηρίου στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και την παρακολούθηση των τιμών των περίπου 1.500 συσκευασμάτων.